Πράγματι, έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλη αναστάτωση στις αρχές και στους αξιωματικούς της ασφάλειας που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κάτι το οποίο το παιδί τους είπε. Είπε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στους αστυνομικούς που ασχολούνται με την υπόθεση, ότι όσο βρισκόταν στο σπίτι της 33χρονης Μούρθου, εκεί βρέθηκε και ένα άλλο άτομο. Ότι δηλαδή ήρθε στο σπίτι και ένα άλλο άτομο και μάλιστα έδωσε και περιγραφή του ατόμου, Χρήστο. Ναι, έδωσε περιγραφή, είπε ότι ήταν νέγρος, ότι είχε κατσαρά μαλλιά και μάλιστα ήταν πιασμένα σε κοτσιδάκια, έτσι όπως τα κάνουν σε κάποια χτενίσματα με χάντρες. Αυτή ήταν η περιγραφή την οποία έδωσε η 10χρονη, κάτι το οποίο, όπως είπες και εσύ, αναστάτωσε τις αρχές από τη μία. Από την άλλη, δημιούργησε την πεποίθηση ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και συνεργοί σε όλη αυτή την ιστορία. Κάτι το οποίο φυσικά δίνει έτσι νέα διάσταση στην όλη υπόθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι αρχές ζήτησαν από την Μούρθου να απαντήσει σε αυτόν τον ισχυρισμό. Η Μούρθου τα αρνήθηκε όλα αυτά. Είπε ότι δεν υπήρξε άλλο άτομο. Ναι, ναι. Ακριβώς, η 33χρονη. Η Ειρήνη Μούρθου, ακριβώς. Mm-hmm. Τα αρνήθηκε όλα αυτά. Είπε ότι μάλλον το παιδί, επειδή ακριβώς είχε πάρει και τα ηρεμιστικά χάπια, μάλλον έβλεπε κάποια οράματα και δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, δεν υπήρχε δηλαδή τέτοια συνάντηση. Αυτή την εξήγηση έδωσε η ίδια. Υπενθυμίζω, Άκη, ότι χθες ο δικηγόρος της 33χρονης υπέβαλε αίτημα στον ανακριτή ώστε να μην μεταχθεί στις φυλακές Θήβας, αλλά Χρήστο, στις τώρα, γυναικείες ένα φυλακές λεπτό, του Κορυδαλού. Ένα λεπτό τώρα. Λέει το 10χρονο κορίτσι στις αρχές ότι στο σπίτι που με πήγε η 33χρονη βρέθηκε κι άλλο άτομο και δίνει και την περιγραφή του με ράστα στα μαλλιά και κοτσιδάκια με χάντρες κτλ. Φεύγουν οι αρχές από το κοριτσάκι και πηγαίνουν στην 33χρονη και της λένε, εδώ μας λέει το παιδί ότι δεν ήσασταν μόνες σας μέσα στο διαμέρισμα, ότι υπήρχε και ένας άντρας. Και απαντάει η 33χρονη ότι αυτό που λέει το παιδί οφείλεται στις παρεστήσεις που είχε από τα φάρμακα. Ακριβώς, που της είχε δώσει. Ναι. Ακριβώς. Το αρνήθηκε, το διέψευσε και το απέδωσε σε παρεστήσεις λόγω του ότι η 10χρονη είχε πιει ένα ρόφημα που της ετοίμασε και το ρόφημα αυτό είχε ηρεμιστικά χάπια. Και το απέδωσε εκεί, στις παρεστήσεις. Το αρνήθηκε κατηγορηματικά σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες. Συγκλονιστικές πτυχές αυτή η ιστορία. Κατά τα άλλα, ήθελε το παιδί να του προσφέρει την αγάπη της κτλ. Άσε τώρα, μην μπαίνουμε στις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Επέμεινε σε αυτόν τον ισχυρισμό, ότι δηλαδή ήθελε να προστατεύσει το παιδί, γιατί θεωρούσε ότι το παιδί δεν μεγάλωνε σωστά. Υπενθυμίζω απλώς ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια των καταθέσεων και των πληροφοριών έχουμε ακούσει 4 διαφορετικά σενάρια. Έτσι, από την πλευρά της 33χρονης. 4 διαφορετικές εκδοχές. Ότι ήθελε να την προστατεύσει. Ακριβώς. Τέσσερις. Το δεύτερο ήταν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και δεν ήξερε τι έκανε. Το τρίτο ήταν ότι έβλεπε στα μάτια της μικρής το δικό της παιδί, το οποίο το είχε στερηθεί. Και το τέταρτο, φυσικά, που είναι και το πιο ανατριχιαστικό, είναι ότι είχε ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις, όπως φέρεται να είπε στην πρώτη της κατάθεση, Άκη. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.